για να αποχαιρετήσουμε κι εμείς έτσι με αυτή την υπέροχη φωνή και στο τραγούδι, αλλά με έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν υπέροχο ηθοποιό, έναν υπέροχο ραδιοφωνικό άνθρωπο, το Γιάννη Φέρτη που έφυγε από κοντά μας. Εμένα αυτό που με συγκίνησε περισσότερο είναι το αποτύπωμα που άφησε αυτός ο άνθρωπος. Τα λόγια που ακούστηκαν μετά, γιατί έχει μεγάλη αξία όταν ένας άνθρωπος ταξιδεύει και φεύγει, όλα γύρω του, η ιστεροφημία του, να είναι τόσο υπέροχη όσο ήταν η άβρα του Γιάννη Φέρτη όταν ήταν στη γη. Καλό ταξίδι, καλό πέρασμα, τον αγαπήσαμε πολύ, τον λατρέψαμε. Και καλώς ήρθατε στην Οδό Ζαρίφη. Καλώς βρήκαμε, Κατερίνα. Σήμερα κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ένα κρυάρι που αγαπώ. Το ξέρω πολλά χρόνια. Αυτός κρυάρι. Βεβαίως. Θα το κάνω πουστάσιο εδώ μέσα. Εκρηκτικός. Χάρης Λεπιδάκης. Καλώς μας ήρθες. Καλό αυτό το αγόρι μου. Χάρη και εσύ, κρυάρι, κρυάρι και εκείνη, κοπάδι εσείς οι δύο, εμείς μόνοι μας εδώ. Και εσύ είσαι μέσα, εγώ με Ταύρους. Όλοι είμαστε στο κοπάδι, κυρίες και κύριοι μου, και αυτό εδώ το κοπάδι έχει αποκλειστικότητες. Έχει νέα, έχει το πράγμα που σαλεύει. Γιατί τόση αναπαραγωγή έλεγα όταν θα ξεκινήσουμε αυτό εδώ το τραπέζι. Πώς θα την πάμε την κουβέντα, Χάρη μου, και τελικά μια χαρά πάει η κουβέντα. Μια χαρά πάει η κουβέντα. Πώς είσαι? Ευτυχώς σας συναντώ στις δύο. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Με την ώρα λέω ισχύει το δύο για τη Δευτέρα ή θα είναι τρεις. Δύο, τρεγκουνιόμαστε τώρα. Λάκα, κάνω, εδώ θα βγάλουμε. Ευρωβουλευτές, πάλι καλά που τον πετύχαμε. Δεν πιστεύω να έχεις και εσύ καμιά πρόταση για Ευρωβουλή. Τι λέτε, ρε παιδιά. Και δεν είχες. Όχι. Α, αποκλείεται να είχαν, δεν είχες εσύ. Είδες τελικά. Άλλοι είχαν και σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Θα ανακοινωθούν. Όπως φαίνεται λοιπόν, η Ελεονόρα Μελέτη, παιδιά, και επίσημα θα βρεθεί να εκπροσωπήσει τη Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο. Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε. Από πού το περίμενες? Εντάξει, έχουμε ακούσει τόσα ονόματα. Και στο παραπέντε. Από Παπανόπουλος. Περιμένετε. Όλα στην ώρα τους. Εμείς τώρα θα μιλήσουμε για την Ελεονόρα Μελέτη. Έχει δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παρακαλώ. Ο Γεωργιάδης σήμερα. Θέλω να το δείτε, να το απολαύσετε και επανερχόμαστε για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, η επίσημη πρόταση έγινε την περασμένη Τρίτη και ακολούθησε την Τετάρτη ένα ραντεβού ανάμεσα στην Ελεονόρα Μελέτη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μάλιστα γνωρίζω ότι η Ελεονόρα πήγε έτσι απλά ντυμένη με ένα τζιν και ένα λευκό πουκάμισο. Ένα λευκό πουκάμισο και ένα έτσι λευκό σακάκι. Η Ελεονόρα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται πρόταση και όχι από το συγκεκριμένο κόμμα. Έχει δεχτεί δύο προτάσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης. Μία είχε γίνει τον περασμένο Δεκέμβριο και μία τον Οκτώβριο, να ξέρετε. Mm-hmm. Άρα αναφερόταν σε αυτό, γιατί δεν είχε προκύψει πρόταση. Έμαθα εκ των υστέρων ότι το όνομά της είχε συζητηθεί στο κόμμα, αλλά δεν την είχαν προσεγγίσει επίσημα γιατί πιστεύαν ότι θα μπορέσει να φύγει από την εκπομπή. Ναι. Το ραντεβού που έκανε με τον Πρωθυπουργό ήταν πολύ καθοριστικό. Όπα, λοιπόν. Αυτό που είπε ο Νίκος, δηλαδή είχε την πρόταση και έψαχνε τρόπο, δηλαδή, η Ελεονόρα, το πώς θα σταματήσει η εκπομπή στο Μέγκα. Όχι, Μέγκα. Βέβαια. Γιατί δεν το πιστεύω ότι θα το έκανε αυτό. Η Ελεονόρα δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Αλλά αφού της προέκυψε αυτή η πρόταση, που δεν είναι πρώτη φορά, γιατί και εγώ θυμάμαι και πέρυσι μας είχε πει, off the records, ότι όντως είχε δεχτεί πρόταση από αντιπολίτευση. Από κόμμα αντιπολίτευσης. Θα ξανασκεφτώ ότι ήταν πέρσι αντιπολίτευση, γιατί αυτό αλλάζει λίγα. 2-3 είναι, έχει δεχτεί από όλα. 2-3. Πάντα. Και αυτή τη φορά, λοιπόν, πρόσεξε πώς έχουν τα πράγματα και όπως φαίνεται. Από τη στιγμή που η εκπομπή, όπως ξέρουμε και έχει ανακοινωθεί, ολοκληρώνεται την Μεγάλη Τετάρτη και της δίνεται η ευκαιρία να κατέβει και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, το κόμμα και να είναι στην Ευρωβουλή, είναι μια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ διαβασμένος, γλώσσες έχει, πράγματα ξέρει. Αγαπητό στο κοινό. Αγαπητό στο κοινό. Γιατί να μην το κάνει, γιατί να μην το τολμήσει. Τι τώρα, τι αύριο, τι να κοπεί. Να κοπεί. Τι να σταματήσει την εκπομπή μια εβδομάδα νωρίτερα. Τι μια εβδομάδα μετά. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Εγώ αυτό. Για να καταλάβω τώρα η γυναίκα εδώ με το παστέλ σακάκι. Ωραίο. Την πρόταση την γνώριζε πριν από την ολοκλήρωση που ανακοινώθηκε στις 11 Μαΐου. Πάντα την προσεγγίζανε την Ελεονόρα, δεν το είχε πάρει ποτέ ζεστά. Εάν θυμάστε πολύ καλά, όταν ακούστηκε εκείνη την περιβόητη Παρασκευή ότι ολοκληρώνεται η εκπομπή, περιμέναν όλοι διακαώς να δούνε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Την Πέμπτη είχε ακούστηκε αυτό, την Παρασκευή περιμένανε. Και ο κύριος Χατζής της πέταξε ήδη τον μπαλάκι περί Ευρωβουλής και αν θα βρεθεί. Σήμερα. Επειδή ακούστηκε το Σαββατοκύριακο, περιμέναμε πάλι όλοι διακαώς να δούμε τι θα γίνει. Άρα, και τι θα πετάγανε. Εκ του αποτελέσματος και σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν ήταν καθόλου τυχαία
η σπόντα του Τάκη Χατζή. Ωραία. Για την Ευρωβουλή. Για την Ευρωβουλή. Μήπως όμως το γνώριζε και το κανάλι και μαζί το συνεννοηθήκανε μαζί και είπε η Ελεονόρα ότι έχω και αυτή την πρόταση. Γιατί ναι. Από ό,τι ξέρω το κανάλι την Ελεονόρα τη θέλει. Δηλαδή δεν είναι ότι. Μισό λεπτό τώρα σε αυτό που λες. Να ναι. Ρωτήσω. Γιατί έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Εσύ πιστεύεις, επειδή η νομοθεσία λέει ότι μία φορά την εβδομάδα μπορεί να παρίσταται στο κανάλι Ελεονόρα. Μία φορά, ναι. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι θα είναι του χρόνου στο Μέγκα η Ελεονόρα Μελέτη, δηλαδή. Νομίζω ότι η Ελεονόρα θα συνεχίσει του χρόνου και θα ενεργοποιηθεί αυτό το ΣΕΙΝ1 που υπάρχει. Για βραδινή εκπομπή, έτσι. Για βραδινή εκπομπή. Γιατί δεν τίθεται θέμα να υπάρχει στη ζώνη την πρωινή όπως την ξέραμε. Όχι, γιατί αν είναι μία φορά την εβδομάδα, προφανώς θα είναι μαγνητοσκόπηση, προφανώς θα είναι κάτι. Και βέβαια είναι και πολύ διαφορετικό το πλαίσιο, γιατί δεν ξέρουμε καταρχάς. Καταρχάς να ανακοινωθεί πρώτα. Ναι. Και να εκλεγεί. Και να εκλεγεί πρώτα. Γιατί πολλοί άνθρωποι κατεβαίνουν, αλλά δεν ξέρουμε αν θα ψηφιστούν από τον κόσμο. Λοιπόν, προφανώς. Όπως είπε και η Κατερίνα πριν από λίγο, σήμερα στις 18:30 θα ανακοινωθούν τα υπόλοιπα άτομα από τον Πρωθυπουργό και μέσα ακούγεται, φημολογείται και γνωρίζουμε εμείς από τις πληροφορίες μας ότι θα είναι και το όνομα της Ελεονόρας. Μην ξεχνάτε ότι και στο παρελθόν έχουμε δει πρόσωπα τηλεοπτικά να κάνουν τηλεόραση και να είναι ευρωβουλευτές. Όπως για παράδειγμα ο Αλέξης Γεωργούλης. Βεβαίως. Έκανε τον Τζόκερ εδώ στο Όπεν μία φορά την εβδομάδα. Με το τηλεπαιχνίδι, αυτό λέμε ότι άρα γράφεις, μπορεί να γράφεις σε μαγνητοσκοπημένο όπως έκανε ο Αλέξης που έγραφε όλα τα επεισόδια. Το θυμάμαι γιατί είχα πάει καλεσμένο. Εδώ ήταν και διαφορετικό περιεχόμενο αφού είναι τηλεπαιχνίδι. Αυτό ακριβώς. Είναι και το περιεχόμενο, αλλά είναι πολύ διαφορετικές υποψηφιότητες σε άτομα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση και σε άτομα που έχουν να κάνουν με την ψυχαγωγία. Γιατί στην ψυχαγωγία, αν η Ελεονόρα δεν εκλεγεί, μπορεί να γυρίσει του χρόνου στο πόσο σου. Φαντάζεσαι ο Αυτιάς που φεύγει τώρα να μην εκλεγεί και να πρέπει να ξαναπάει στο Καλημέρα. Και την ντροπή είναι αυτό. Όχι, παιδιά, είναι πολύ δύσκολα τα, οι απόψεις και τα συμφέροντα. Α, γιατί με την άποψη της είναι στις ισορροπίες. Πολύ δύσκολα. Ναι. Δηλαδή, ο Αυτιάς, κακά τα ψέματα, που είναι ένα άτομο που εγώ πολύ το εκτιμώ και ξεκίνησα τον 97 με αυτόν. Πήραμε και τηλέφωνο μας που είπαμε καλή πρόταση. Σας άκουσα. Ο Αυτιάς όταν βγαίνει και σου κάνει τώρα αυτές τις δηλώσεις ότι κλείνει μια πορεία 35 ετών. Τα τελευταίους δύο μήνες που ακουγόταν το όνομά του ότι θα κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία, τα νούμερά του είχαν πέσει πάρα πολύ. Α, ο λόγος. Και να ξέρετε ότι για πρώτη φορά ο Sky το Σαββατοκύριακο και χτες που έβλεπα τα νούμερα με τον εικονό μου, ναι. Ήταν πρώτος και στο γενικό και σε ένα ελληνικό κοινό. 6 με 10. Καλά, μπορεί να θέλανε κιόλας να δούνε τι γίνεται, τι μέλη γενέστε από τη στιγμή που ο Γιώργος Αυτιάς δεν θα ήταν εκεί. Ήταν μια αφορμή τα νούμερα που είχαν πέσει επειδή ακουγόταν έντονα το όνομα του Αυτιά ότι κατεβαίνει ευρωβουλευτής. Άρα να τσεκάρουμε και τα νούμερα της Ελεονόρας δηλαδή αυτές τις μέρες που ακούγεται. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Κάποιος άλλος θα κατέβει, ρε παιδί. Γιατί τώρα θα το ανακοινώσω. Εγώ η αλήθεια είναι με αυτό το πώς το τσακάκι που σε βλέπω, η αλήθεια είναι ότι είσαι έτοιμη. Δεν νομίζω ότι είμαι για Ευρωβουλή ακριβώς σήμερα, αλλά να πω ότι εγώ έβαλα τα καλά μου γιατί ναι, μεν για κάποιους κλείνουν κάποιοι κύκλοι, αλλά για κάποιους άλλους ανοίγουν. TV Queen. TV Queen, πολύ καλά είπες Κατερίνα. Δεν ξέρω αν είδες το τρέιλερ. Το είδες το τρέιλερ. Φυσικά. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό το τρέιλερ. Μάλλον ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Έχει ξεκινήσει η ίντριγκα από το τρέιλερ. Θέλω να το δούμε, να το σχολιάσουμε, γιατί έχω να σου πω και άλλα. Πληροφορίες. Πολλές. Να το δούμε, ρε παιδιά. Wow. Όλες για παρουσιάστριες. Ναι, όλες. Ποια είναι η αγαπημένη σου παρουσιάστρια? Η αγαπημένη μου μωρό. Μακάρι να λες τέτοια, θα σε κόψουν με τη μία. Σούπερ το outfit, μου θυμίζει πολύ Μπέτι. Αγαπώ Μπέτι. Με τις πιτζάμες ήρθε η κακομήρα. Καλύτερα για μένα. Σταματίνα. Χαμένη από χέρι. Κρίμα. Εσένα πώς σε λένε? Δανάη. Χάρηκα. Που δεν θα κάνεις ποτέ καριέρα με αυτό το όνομα. Ποια είναι αυτή? Θέλω να γίνω TV Queen. Ξέρεις. Εσύ είσαι η επόμενη TV Queen. Θέλω να γίνω TV Queen. Πιστεύεις ότι μπορείς να γίνεις η νέα star της ελληνικής τηλεόρασης? Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο tvqueen.gr. Θέλω να γίνω TV Queen. Πάμε. Εδώ κολλάει το πάμε. Κόνη μεταξά. Τι κόνη μεταξά? Μεταξά. Είναι αυτή που τραγουδάει. Αλήθεια. Σας το λέω. Η τίτλη αρχής είναι αυτή που κόνη μεταξά. Καλά, συγγνώμη, το τρέλερ είναι φανταστικό. Δαιμόνιο, όπως το είπες και εσύ. Είναι έξυπνο πραγματικά γιατί ξεκινάει η ίντριγκα του ότι σε ποια θέλεις να μοιάσεις. Επίσης, να πούμε ότι πατάει στην πραγματικότητα. Άμα είχαμε για όλες φούσκες από πάνω από το κεφάλι. Αγαπώ τη φίλη που λέει τον εαυτό μου. Αλλά και η συνέχεια αυτό που ήθελα να σου πω. Είδες την κοπέλα στο τελείωμα στο βίντεο. Είναι μια κοπέλα, λοιπόν. Υποφωτισμένη.
σκηνή που κουνιέται και λυγέται. Και λυκνίζεται όπως ακριβώς χρειάζεται ένα πρωινό. Ένα σωστό πρωινό που ξεκινάει με Οικονομόπουλο, τι θέλει, να λυκνίζεται και να κατεβαίνει στο. Και να κουνιέται, σωστό. Αυτή η κοπέλα. Η Μαλέσκου είναι. Όχι. Η Μαλέσκου έγινε η αποκάλυψη, είναι η παρουσιάστρια. Καλή επιτυχία καλή να τη πούμε κιόλα στη Ιωάννα. Θα έρθει εδώ που είναι η φίλη σου. Βεβαίως θα πότε θα έρθει. Βεβαίως θα έρθει. Ιωάννα θα έρθει γιατί εδώ πέρα όλο για σένα. Λέει από πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορεί να μην τη βάλουν τρικλοποδιά οι άλλε. Δεν βλέπει τι γίνεται σε αυτό το λεωφορείο του τρόμου εκεί πέρα. Μα είναι παρουσιάστρια αυτή. Είναι παρουσιάστρια. Την επόμενη. Και οι άλλε για παρουσιάστρε πάνε. Η σκιά που βλέπουμε στο τέλος, καταλαβαίνω ότι μας προαναγγέλει μια συνέχεια αυτό. Αυτό ακριβώς, παιδιά, έχει και συνέχεια το τρέλερ, που νομίζω ότι άμα το τρέλερ ξεκινάει έτσι, φανταστείτε τη συνέχεια ποια θα είναι. Να αποκαλύψουμε τι είναι αυτή η σκιά ή να δούμε τη συνέχεια από το τρέλερ όταν θα βγει. Τι θα θες να αποκαλύψεις, το ήξερες. Όχι, δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να πω. Άτομο που το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Θα σου πω, δεν είναι ακριβώς άτομο που το ξέρεις, είναι άτομο που θα το ξέρεις και θα το αγαπήσεις. Είναι μια... υποτιθέμενη παρουσιάστρια. Ονόματι. Ονόματι. Κατερίνα. Βάλατε την καινούριο μέσα και δεν βάλατε μένα που σας είπα. Όχι, παιδί μου. Υποτιθέμενη παρουσιάστρια. Δεν είναι η Κατερίνα καινούριο, είπαμε υποτιθέμενη. Μάλιστα. Okay. Άρα. Σε όλες τις συνωνυμίες που ακούσαμε. Ναι. Γιατί ακούσαμε Μπέτη, Δανάη, ναι. Σταματίνα. Κατερίνα. Κατερίνα δεν που έλειπε. Να τη Κατερίνα. Και από ό,τι μαθαίνει υπήρχε και η Ελένη, αλλά δεν μπήκε στο λεωφορείο. Α, υπήρχε και η Ελένη στο λεωφορείο. Μπορεί να είναι στο επόμενο λεωφορείο. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Περιμένουμε να το δούμε λίγο μετά το Πάσχα. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά. Α, λίγο μετά θα γίνει, γιατί εγώ άκουσα ότι θέλει να το βγάλουμε πριν το Πάσχα. Γίνονται προς Πάσχα. Πες μας, ρε Χάρη, τα ξέρεις όλα εσύ. Θα σας πω, να σας δώσω έτσι δύο ντεσού. Δώστε τα ντεσού. Λοιπόν. Έχουμε κλείσει με τον Αντρέα Μικρούτσικο που θα είναι ο διευθυντής σχολής και η Ιωάννα Μαλέσκου που επίσημα ανακοινώθηκε σήμερα μέσα από την εκπομπή της Ελένης Σολάκη που βγήκε και μίλησε. Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι καταρχάς ένα πρόσωπο το οποίο έχουν μιλήσει για να είναι στη λεγόμενη επιτροπή του συγκεκριμένου project είναι η Αφροδίτη Γραμμέλη. Είναι ένα, project, ένα πρόσωπο το οποίο έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι έχει και πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ και μπορεί να βοηθήσει με τις γνώσεις της όλα αυτά τα κορίτσια. Μέσα από το συγκεκριμένο παιχνίδι που το live του θα διαφοροποιείται πάρα πολύ, δηλαδή δεν θα δούμε ένα live όπως βλέπουμε το jazz ή το fame story. Θα είναι μια λογική από κάποιο challenge που θα έχουν όλη τη βδομάδα οι κοπέλες, οι οποίες όλες θα περάσουν από το ελεύθερο ρεπορτάζ, από το αθλητικό ρεπορτάζ, με πρόσωπα που θα παρελάσουν μέσα, πρόσωπα και καθηγητές που έχουν υπάρξει σε σχολές δημοσιογραφίας. Μάλιστα, και τα έχουμε δει και στην τηλεόραση κατά καιρούς. Άρα θα είναι μια μεγάλη ακαδημία, ένα πανεπιστήμιο που θα έχει πάρα πολλούς καθηγητές, όχι σταθερούς, το τονίζουμε αυτό. Και ένα challenge που θα έχουν οι κοπέλες που θα λένε π.χ. Θα πηγαίνει ο Αντρέας Μικρούτσικος, θα καλεί την τάδε κοπέλα, έλα εδώ Ιωάννα μου. Αυτή την εβδομάδα καλείσαι να φας να πάρει συνέντευξη από την Δέσποινα Βανδύ. Πρέπει να βρει τον τρόπο η κοπέλα, πώς θα προσεγγίσει τη Δέσποινα Βανδύ, εάν θα καταφέρει να πάρει τη συνέντευξη, τι ερωτήσεις θα κάνει και μετά... Η Επιτροπή, ο Αντρέας Μικρούτσικος και κάποιοι από τους καθηγητές θα βαθμολογούν τη συγκεκριμένη κοπέλα και στο live θα υπάρχει μία βαθμολογία από την Επιτροπή και το κοινό που θα αποφασίζουν 50-50 ποια κοπέλα θα αποχωρεί θα κάθε εβδομάδα. Και μέσα από το σπίτι αποσπάσματα τύπου 24ωρο όπως θα... Δεν ξέρω αν θα είναι 24ωρο, πάντως σίγουρα θα, βλέπουμε, είναι... θα υπάρχουν και καθημερινά επεισόδια. Γι' αυτό και υπάρχει και το σπίτι φαντάζομαι. Βέβαια. Και καταλαβαίνετε αλλά θα είναι πολύ διαφορετικός ο εγκλισμός από έτσι όπως τον έχουμε μάθει. Δηλαδή, από reality. Δηλαδή θα είναι Big Brother. Ναι. Βεβαίως η σχέση είναι μεγάλη. Είναι το κομμάτι της Ακαδημίας από ό,τι γιατί δεν θα είναι άντρες γυναίκες. Έχουμε να κάνουμε μόνο κοπέλες. Έχει βάλει φυτίλια αυτή τη στιγμή ο Χάρης. Και πότε δεν βάζει ο Χάρης. Πάντα. Αλλά πρόσεξε τώρα. Πολύ τυχερές αυτές οι κοπέλες γιατί μας δεν μας δόθηκε ποτέ ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Βέβαια, μέσα από τα μαθήματα αυτά που θα παρακολουθούν, θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να παίρνουμε τα δικά μας μαθήματα και τα δικά μας ερεθίσματα βλέποντας. Τις διαγωνιζόμενες. Και μην μέσα ξεχνάτε από ότι τώρα με όλο αυτό ήδη κερδίζουν ένα κομμάτι αναγνωρισιμότητας. Τώρα, το πώς θα το χρησιμοποιήσουν και το πώς θα το εκμεταλλευτούν, για μένα αυτό παιδιά, είναι ένα τεράστιο. Μιλάμε τώρα πολύ... εργαλεία που θα πάρουν, που κάποιος άλλος χρειάζεται δηλαδή, χρόνια για να τα πάρει. Αν είσαι και ταλαντούχα, έχεις και το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας, μπορείς αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από την παραγωγή, ένα από τα βασικά έπαθλα
του συγκεκριμένου project είναι η νικήτρια να βρεθεί του χρόνου σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Φεύγω. Και φεύγω. Να υπάρχει. Καλά, εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Περίμενε. Συνεργάτη θα εγώ πιστεύω θα μάθουμε και άλλα πράγματα. Εγώ να το ρωτήσω κάτι που σίγουρα θα ξέρει. Ξέρει κάποιον άλλον πέρα από αυτά τα δύο ονόματα που ανακοινώθηκαν? Ποιο θα είναι μέσα στο σπίτι? Σαν τόσο από τη Γραμμέλη εννοεί. Εγώ ξέρω ότι θα μπει μέσα. Και ο Κοκλώνης κάποια στιγμή. Και εσύ θα μπεις κάποια στιγμή μέσα. Το ξέρεις και δεν μας το λες. Παρουσιάστριες άλλων εκπομπών, τηλεκριτική, πολύ καλή δημοσιογράφη. Συμφωνώ. Κόσμος από το χώρο του αθλητισμού που κάνει πολύ καλό ρεπορτάζ. Δηλαδή δεν θα δούμε 5-6 πρόσωπα μόνο. Όχι, παιδιά, θα μπει πάρα πολλοί κόσμος. Ξεκινάει TV Queen, το περιμένουμε πώς και πώς εδώ στο Open. Πάμε όμως σε κάποιον που δεν είναι απλά ήδη αναγνωρίσιμος. Είναι ο αναγνωρίσιμος. Η κορυφαία λαϊκή φωνή της Ελλάδας αυτή τη στιγμή και όχι μόνο. Αντώνης Ρέμος. Έτσι. Ένα όνομα, μια ιστορία. Βρήκανε τον Αντώνη Ρέμο και τον ρωτήσανε τι γίνεται, τι μέλη γενέστε με τον Just the Two of Us. Υπάρχει περίπτωση να τον δούμε στη θέση της Κέτης Γαρμπή όταν η Κέτη θα φύγει για κάποιες εμφανίσεις που έχει στην Αυστραλία. Άρα η θέση θα μείνει λίγο καινή για 2-3 Σαββατοκύριακα. Αυτό. Ναι, θα δούμε τον Αντώνη Ρέμο στη θέση της. Και επίσης, πώς σχολιάζει το νέο επίσης τηλεπαιχνίδι που ακούγεται ότι θα έρθει με Trappers. Αντώνη, τι μέλη γενέστε? Θα σας δούμε στο Just στη θέση της κυρίας Γαρμπή όταν πάει για συναυλίες στο εξωτερικό. Δηλαδή, εγώ δεν παίρνω τη θέση κάποιου. Είμαι ή δεν είμαι. Σαν αντικαταστάτη. Όχι, δεν μπορώ. Όχι. Όχι. Γιατί έχει, δεν είναι αντικατάστατη. Έχει λείψει. Δεν συναυλίες. Δεν είμαι αντικαταστάτης κανενός. Θέλω και ένα σχόλιο για το Light που ετοιμάζει ένα καινούριο reality μαζί με τον Νίκο Κοκλώνη με Trappers. Το έχετε δει? Δεν το έχω δει, αλλά μακάρι. Γιατί εντάξει, αν είναι κάποιος να το κάνει, αυτός μπορεί να το κάνει μόνο. Δεν θα είναι ο Αντώνης Ρέμος ο αντικαταστάτης λοιπόν της Κέτης Γαρμπή. Δεν θα είναι όμως ένας. Γιατί εάν θα λείψει 2 ή 3 Σαββατοκύριακα η Κέτη Γαρμπή, γιατί καταλαβαίνει η Αυστραλία θέλει 2-3 μέρες ταξίδι. Να κάνει το ρεπεράζ της κάτω που ήταν κανονισμένα αυτά να πούμε, δεν της προέκυψε μετά. Άρα αυτοί που θα αντικαταστήσουν για τα Σαββατοκύριακα που θα λείπει η Κέτη Γαρμπή δεν θα είναι ένας. Θα είναι 2, θα είναι 3, θα είναι άντρας, ξέρω. Θα είναι γυναίκα. Ένας θα είναι άντρας, πάρα πολύ γνωστό. Να σας το γυρίσω λίγο. Για γύρισέ μας τον Χάρη. Λοιπόν, θα έχουμε πολλές απουσίες. Πολλές απουσίες. Από την κριτική επιτροπή του Δέσποινα. Και ο Σταμάτης Φασουλής. Γιατί είναι και το άλσος. Ακούστε να δείτε, ο Σταμάτης Φασουλής θα λείψει για 2 εβδομάδες. Ολοκλήρωση. Μέσα στον Ιούνιο. Να ραφτούμε, να πάρουμε κανένα ρούχο. Θα λείψει για 1 Σάββατο η Δέσποινα, ναι, και για 1 Σάββατο η Κέτη. Άρα είναι 4 εμφανίσεις, 4 live που θα λείπει ένα άτομο. Δεν θα συμπέσουν 5, είναι μάνι-μάνι. 2 της Κέτη. Δεν είναι 2 Κέτη, μία εβδομάδα είναι. Δεν θα συμπέσουν. Κάθε φορά θα υπάρχει ένα κενό. Ένα κενό. Άρα οι αντικαταστάτες θα είναι όλες φορές guest, διαφορετικά πρόσωπα. Και ο Ηλίας Ψινάκης έχει πέσει στο τραπέζι που το θεωρώ κλειδωμένο ότι σε κάποιο από τα live θα μπει ένας Ηλίας Ψινάκης. Και γίνεται μια προσπάθεια από τον Νίκο Κοκλώνη να υπάρχει ένα άτομο μέσα από τον Α και ένα άτομο μέσα από το Star ως guest. Όχι, περίμενε. Δεν ξέρω ας και πούμε, την Πέτη, δεν να θέλω πω να λέω ένα παράδειγμα. Πράγματα. Ο Γιώργος Αρσενάκος μπορεί να είναι, ας πούμε, επειδή λόγω από φέιν. Άψογη συνεργασία έχει με τον... Καλά, είπε μέσα από τον Α. Με τον Α, ναι, παιδιά... Και μέσα από το Στάρι. Θα μπορούσε να πάει καινούριο. Θα μπορούσε να πάει η Ναταλία. Περίμενε, θα η καινούριο... Την... Να έχει μουσικές, παιδιά, αυτό πήγαν από τώρα, την αγαπάμε, την εκτιμάμε, αλλά η Κατερίνα καινούριο δεν θα τέριαζε γιατί δεν έχει μουσικές... Παιδιά, τώρα, γιατί όποιος είναι εκεί, η Βίκη Σαυροπούλου έχει μουσική γνώση, δηλαδή... Ναι, αλλά έχει παιδί... Έχει όμως υποκριτική άποψη, έχει τα περαμέτρα, γιατί δεν συμπέριχνε. Να θυμηθούμε ότι εκεί διαγωνίζονται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τραγουδιστές. Ενώ ότι είναι μια διασκέδαση. Θέλω να πω ότι παίρνει και ανθρώπους. Θα μπορούσαν να έχουν και ραδιοφωνική υπόσταση. Π.χ. σου λέω εγώ το Μιχάλη Τσοσόπουλο. Δεν ξέρω. Λέω ένα όνομα τυχαία. Κάτι ξέρεις. Από εκεί και πέρα, αν πάει καινούριο στο Just, τρέμεται. Θα πρέπει να την κλειδώσω στα καμαρίνια. Από το Star θα μπορούσε να πάει και η Ζήνα Κουτσελίνη. Εγώ τώρα να σας πω για την Μπέτη Μαγκύρα, μια που την αναφέρατε. Ναι, βεβαίως. Να ακούσουμε πραγματικά τι υπόθηκε στην εκπομπή της με τον κύριο Δημήτρη Μακαλιά και γενικότερα τι είπανε σήμερα στο breakfast και τι σχολιάσανε για το μέλλον της Μπέτης και μετά εγώ να σας πω τι έχω. Μάθη. Εμείς σήμερα έχουμε όλο το μέλλον μπροστά μας, όλο τον παρουσιαστή. Όλο τον άλλον εκτός από το δικό μας. Και το δικό μας. Έπαιζε η κορδέλα, να το μέλλον το δικό μου είναι αυτό. Παρακαλώ. Εμείς δεν παίζουμε εμένα. Με συζητάνε οι άλλες εκπομπές. Είναι αντιστοιχολογικό να παίζουμε εμένα. Δεν μπορούμε. Αυτή είναι η αυτοαναφορικότητα. Όχι να μιλάμε για την τηλεόραση. Δεν μπορούμε εμείς να παίξουμε τους εαυτούς μας. Α, τι κρίμα. Δέχεσαι πολλές φορές. Δεν πειράζει, δόξα τω, δεν έχω παραπονή. Οι άλλες εκπομπές με συζητάνε. Φεύγω, μένω, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, πάω σε άλλο κανάλι. Τελικά τι κάνεις, μένεις. Σε άλλο κανάλι. Τι κέρδισες.
Ποιος που είσαι σήμερα! Έγινε κίτρινος. Μια συνέντευξη να μου πάρεις. Αν μου την δώσεις. Θα παίρνουμε και συνέντευξη μεταξύ μας τώρα. Μεταξύ μας θα τα κάνουμε. Να πάρω άδεια από το κανάλι για να σας πάρω συνέντευξη. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Στα τελευταία νέα, να σας πω εγώ ένα στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ πάνω, ότι το όνομα της Μπέτης Μαγκύρα ακούστηκε, παιδιά, και για την πρωινή ζώνη του Μέγκα. Αυτή την πολύ παθή πρωινή ζώνη του Μέγκα. Ναι, το 10 με 1 το συγκεκριμένο, αυτό το τέλος πάντων που έχουμε συζητήσει πολύ. Και η Μπέτη Μαγκύρα ακούστηκε. Πρώτη φορά το ακούω αυτό από σένα. Ναι. Δηλαδή, εκτός από είναι το μόνο σκοβά, όνομα που δεν είχα ακούσει. Εγώ προσωπικά σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ, σε συζήτηση, έχω ακούσει ότι η Μπέτη Μαγκύρα είναι ένα πρόσωπο, όχι που της έχει γίνει πρόταση, που βολιδοσκοπεί το κανάλι και έχει σκεφτεί. Τι Παναγιά σου, Κατερίνα. Παιδιά, τι καραμπόλες είναι αυτές τηλεοπτικές τώρα. Κοίταξε να δεις, όταν είναι δεδομένο ότι θα γίνουν αλλαγές, καταρχάς ναι. Υπάρχουν οι ζώνες στο Μέγκα. Λείπουν τα πρόσωπα πλέον. Καλά, υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι δεν λείπουν 100% τα πρόσωπα. Τώρα πρόσωπο. Υπάρχει μια Ελένη Μενεγάκη που καθορίζει τις δύο πρωινές ζώνες. Καταρχάς, το ένα δεδομένο που είναι η ανατροπή στο Μέγκα είναι ότι του χρόνου το ψυχαγωγικό του Μέγκα δεν θα είναι 10 με 1, αλλά 9 με 12. Όπα! Πάμε στην πρώτη ανατροπή. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Λοιπόν, μπράβο. Άρα η Ορδάνης με Ανθή από τις 5.30-6 παρά που ξεκινάνε μέχρι τις 9. Και από τις 9 μετά το 9 με 12 θα είναι ένα καθαρό τρίωρο που θα το αναλάβει. Η εκπομπή ούτε ψυχαγωγική για Σαββατοκύριακο. Η Μπέτη πάει Σαββατοκύριακο στο Μέγκα μετά την πρωινή ζώνη, όπως είπε και η Κατερίνα της Ίσης. Τώρα ψάχνουν να βρουν τη ζώνη. Τι γίνεται. Εμείς να καλωσορίσουμε τον Γιάννη Λάτσιο στο τραπέζι. Είδες πώς τα ξέρει. Όχι, το λέω γιατί όντως έχει μια λογική αυτό που λες, ρε παιδί μου. Εγώ και εγώ ήξερα κάτι για Σαββατοκύριακο για την Μπέτη, να πω την αλήθεια. Βέβαια. Εγώ είχα ακούσει όμως και Sky 3-5 την Μπέτη επίσης. Καλά, παιδιά, η Μπέτη τη θέλουν πολύ όλοι γιατί όντως αυτό που κάνει το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ καλή. Όταν υπάρχει ζήτηση είναι πάρα πολύ καλό. Γίνεται συζήτηση. Το σίγουρο είναι ότι το συμβόλαιο της Μπέτης λύγει το καλοκαίρι με τον Αντένα. Άρα, ναι. Παιδιά, εμείς πρέπει να πάμε δια της επαγωγής. Που εκεί, βέβαια, θα δούμε, όπως όλα δείχνουν, τη Δανάη να πηγαίνει μετά την Ελένη. Να πηγαίνει στο κομμάτι αυτό. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει περίπτωση να δούμε ανατροπή τη Δανάη να πάει Σαββατοκύριακο μετά τη Σύση. Αφού είπαμε την Μπέτη τώρα. Λέμε για την Μπέτη. Έχει καθημερινή επειδή ξέρω. Το συμβόλαιο ότι και εγώ για καθημερινότητα. Ότι κάποια στιγμή η Δανάη ρώτησε. Παρουσιαστή παρουσιάστρια του Σαββατοκύριακου, πώς είναι και να δουλεύει Σαββατοκύριακο. Δηλαδή είναι σαν να το έψαξε να δει εκτός από να το ήταν και ερώτηση της κουβέντας. Να ήταν ντοκιμαντερίστικη κουβέντα. Για πες μας εσύ, πώς είναι το Σαββατοκύριακο, πώς ξυπνάτε. Για μένα όλη αυτή η συζήτηση που την κάνουμε εδώ και ένα μήνα, που τόσο καιρό λέμε για τη Δανάη και τώρα. Πάμε να πιάσουμε το Βασάλο. Όχι το Βασάλο. Αυτό το ερωτηματικό που απαντήθηκε. Τελικά συναντήσαμε τον Κωνσταντίνο Βασάλο, όχι εμείς, οι άλλες εκπομπές. Τα απάντησε όλα, παιδιά. Γιατί αυτό το. Για μένα απάντησε η Κατερίνα. Και για αυτό, ναι. Και για όλους απάντησε. Πάμε να δούμε. Δεν είναι που ανάβεις φωτιές. Όχι, ο Κωνσταντίνο. Κάτι καινούργιο, το έχω πει χίλιες φορές ότι κάποιο μέρος της εκπομπής δεν είναι και το καλύτερό μου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Έχουν υπάρξει την πορεία ότι, από τη νέα σεζόν ότι η εκπομπή έχει ίδια. Όχι, τη νέα σεζόν. Ναι. Ότι η εκπομπή θα έχει την ίδια πιο σκληρή ενημέρωση σε κάποιες φάσεις. Θα ξανασυμμετείχες. Ναι, επίτηδες για να σπάω τον έβρα σε κάποιους. Και να λέω ότι δεν μου αρέσει η εκπομπή. Σου είπε κανείς από την ομάδα, ακόμη και στο πλαίσιο της πλάκας, off the record. Βρε Κωνσταντίνο, πρόσεχε λίγο τι λες στο YouTube, γιατί μετά συζητιέται. Όχι, ξέρουμε ποιον έχουν να κάνουν. Οπότε το καλό είναι ότι υπάρχει μια ελευθερία. Βέβαια, δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει αυτή η ελευθερία. Γιατί βλέπω αύριο μεθαύριο να μου λένε: έλα, φιλαράκι μου, πάρ' το αμάξι σου και πήγαινε σπίτι σου. Η Σύση, τι έχει να πει για όλα αυτά. Με τη Σύση έχουμε τώρα μια σχέση τέτοια, η οποία και αυτή τι να κάνει. Τις έχω πει και τις έχω κάνει τόσο, οπότε ξέρουμε ποιον έχει να κάνει. Όλο αυτό που βλέπετε είναι μια άμυνα. Δηλαδή είναι ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που υπάρχουν ο Κωνσταντίνος και ο λόγος που εγώ τον ήθελα προσωπικά πάρα πολύ στην εκπομπή αλλά και όλη η ομάδα και όλα τα παιδιά που είναι εδώ είναι κυρίως το πόσο καλοί άνθρωποι είναι και μπορεί αυτό να μην είναι πολύ επαγγελματικό αλλά σίγουρα θα προτιμήσουμε στην ομάδα μας ένα καλό παιδί από ένα κακό παιδί που είναι πάρα πολύ καλός επαγγελματίας. Θα ρωτήσω κάτι από καλοσύνη πάντα. Να πάμε και σε κανένα άλλο θέμα. Το Δημήτρη Αλεξάνδρου στο YouTube σου. Συγγνώμη, μια αλήθεια είναι στο YouTube, δεν φέρνω κανέναν. Γιατί να έρθει στην εκπομπή μα όμω σημαίνει αυτό που δεν νομίζω ότι θα θέλει. Θα θέλει, πώ δεν θα θέλει. Εδώ που δεν έχει και την εκπομπή. Θα του κάνω εγώ και μια αλήθεια. Μακάρι, εμεί τον θέλουμε πάντω και α μη μα θέλει αυτό. Λοιπόν, η Κατερίνα σε περιμένει να πα και από την οδό Ζαρίφη. Το ξέρω, με πήρε τηλέφωνο. Όντω θα έρθει την Παρασκευή.
θα έρθει. Απλά τώρα ετοιμάζουμε λίγο το σκηνικό να είναι από καρδιάς. Βάζω μουσικές. Τι εννοείς από καρδιάς? Από κοινοχαλή. Το καλό και το κακό παιδί ποιο είναι? Δεν ξέρω κι εγώ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ρε παιδί. Μα έχει συνεργαστεί, είσαι με καλό ή κακό παιδί? Καλό είναι να το πει, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Πόσο καιρό συνεργάστηκες? Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Άρα είσαι στα καλά παιδιά. Είσαι στα κακά. Στα κακά επειδή έφυγες, όχι. Δεν ξέρω. Δηλαδή τι λες, άμα συνεργάσεις ένα χρόνο είσαι κακό παιδί? Δηλαδή εγώ που ήμουν ένα χρόνο με την Ελεονόρα με λέει ότι είμαι κακό παιδί και επειδή δεν ξέρουμε. Γιατί μην ανοίξω το στόμα, τάκι. Όμως η Ελεονόρα δεν είπε για καλά και κακά. Εγώ θεωρώ ότι είναι εκ του μειόντος όλο αυτό το πράγμα τώρα που έχει γίνει. Εννοείται να έρθει, εγώ τον έχω πάρει τηλέφωνο, έχουμε μιλήσει. Τον έχω περάσει στο κινητό ως αναθεματισμένο ντούκι. Γιατί αναθεματισμένο ντούκι? Γιατί δεν σηκώνει τα τηλέφωνα. Το σήκωσε όμως, τον πέτυχε σε φάση. Εσύ το λογικό είναι, φαντάσου κάθε μέρα πώς τον παίρνουν τηλέφωνο για να δώσει συνέντευξη. Και είναι ωραία, λογικό. Να πω κάτι. Ναι. Αν έρθει την Παρασκευή, ναι, θα κάτσεις εσύ εδώ, κάθεσαι. Θα του κάνω εγώ τη συνέντευξη. Κάτσε, να την κάνεις εσύ. Την κάνω εγώ. Για χαρά. Κλείστε μου το πεντικιούρ που ήθελα. Θα κάτσει. Γι' αυτό. Είναι σοβαρό. Εντάξει, παιδιά, θα την κάνω εγώ. Η Κατερίνα θα κάνει πεντικιούρ. Ότι και εμείς εδώ, όπως και εκεί, καταρχάς να στείλω όλη την αγάπη μου στον Παύλο Σταματόπουλο που ήμασταν μαζί την Παρασκευή. Εμείς γελάμε τώρα και όντως. Τα συλληπιτήριά μας δεν έχει. Η ζωή συνεχίζεται. Ξέρει πόσο τον αγαπάμε και νομίζω το κατάλαβε. Πάντως αγαπάμε, εγώ σε αγαπάω πολύ πραγματικά. Και ο Δημήτρης αγαπάει και όλοι σας αγαπάμε. Εννοείται θα περιμένουμε εδώ πέρα και τον Κωνσταντίνο όποτε θέλει. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε το Χάρη Λεμπιδάκη που ήταν σήμερα. Πέρασε καλά μαζί μας. Εμείς πέρασαμε καλά μαζί του γιατί είπε πολλά θέματα, έτσι. Αποκάλυψε πολλά. Εγώ σουρωτές έχω αρκετές αν έρθει ο Βασάλος. Βέβαια να πιείτε. Εγώ πήρα τριαντάφυλλο. Πήρες τριαντάφυλλο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, είμαστε εδώ σήμερα με την σουρωτή. Το υπέροχο, υπέροχο αυτό. Με το υπέροχο αυτό ψυγείο που είναι γεμάτο από γεύσεις με σουρωτή. Και θα μου πεις γιατί Ζαρίφη έχετε σήμερα εδώ τη σουρωτή. Και θα σας πω ότι τρέχει καταπληκτικός διαγωνισμός από την αγαπημένη μας σουρωτή με 5 τυχερούς. Όχι ένα, όχι δύο. 5 τυχερούς οι οποίοι θα λάβουν 8 εξάδες σουρωτή μίξ γεύσεων. Καταλαβαίνετε ότι θα έχετε όλες τις γεύσεις. Η σουρωτή, η αγαπημένη μας, η οποία πραγματικά έχει κάνει ένα τρομερό packaging. Οι γεύσεις είναι καταπληκτικές. Είναι ό,τι πιο δροσιστικό για το καλοκαίρι. Δεν έχει ζάχαρη, δεν έχει πρόσθετα γλυκαντικά. Δεν έχει θερμίδες, κορίτσια μου και αγόρια μου. Ελεύθερα να τη χαρείτε. Καλά. Εγώ να δείτε, με αυτό εδώ, το pink grape, το βάζω στα κοκτέιλάκια μου και βγαίνω και δεν έχω τύψεις, δεν έχω τίποτα, το βλέπετε αυτό εδώ, το pink grape. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε τώρα για να είστε και εσείς ένας από τους 5 τυχερούς που θα λάβετε αυτό εδώ το mix γεύσεων της σουρωτής. Θα πάτε και θα κάνετε follow. Σουρωτή Greece και Open TV Greece. Πάμε να κάνουμε αυτά τα δύο follow. Τώρα που σας τα λέω κατευθείαν. Like στην εικόνα του διαγωνισμού και tag ένα φίλο. Tag ένα φίλο. Τώρα που με ακούς, μικρή μου, Δήμητρα, Τασούλα, Γιώργο, μπαίνεις, κάνεις follow τη Σουρωτή Γκρίς, κάνεις follow το Open TV, ταγκάρεις και το φίλο σου και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς. Και like στη φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε προς τα έξω. Και όταν γυρίσουμε, σας υπόσχομαι ένα αντιδελτίο με αυτά που είδατε, αλλά το δικό μας σχόλιο, με αυτά που δεν είδατε και μία καλεσμένη φωτιά. Πόνος με μας έρθε μακάρι. Φεύγω και έρχομαι. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην τρέλα της ελληνικής τηλεόρασης. Όλοι συγκεντρωμένοι εδώ στην Οδό Ζαρίφη μέσα από ένα αντιδελτίο. Ένα αντιδελτίο με αυτά που έχετε δει, αλλά με πράγματα που δεν ανακαλύψατε, αλλά και με πράγματα που θα δείτε πρώτη φορά εδώ στην Οδό Ζαρίφη. Κηρύσω την έναρξη του αντιδελτίου και περνάμε κατευθείαν στο πρώτο μας θέμα. Σάλος έχει ξεσπάσει για την εκπομπή της Κατερίνας καινούριου Σούπερ Κατερίνα με ένα νέο μπιφ που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στις μνήμες μας. Μικρούτσικος Σούρας. Αυτό που ακούτε κυρίες και κύριοι μου. Σε ποιον ανήκει η καρέκλα? Πάμε να δούμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω κάτι. Αντρέα,
Τελείως τυχαία κάθομαι εδώ, ε. Ο Αντρέας μας είναι λίγο αδιάφορος. Σήμερα το πούμε τα περαστικά. Αλλά έλεγες πριν. Τελείως τυχαία, αλλά έλεγα. Τελείως, μην υπονοήσουμε κάτι. Τι έχει συμβεί με αυτή την καρέκλα, τι κρύβει. Ήταν όντως καινή γιατί έλειπε ο Αντρέας ή έτρεξε ο Σούρας και την πρόλαβε. Τι έχει γίνει τέλος πάντων. Είναι μουσική αυτή η καρέκλα, δηλαδή αν έπαιζε το κουτσουράκι μήπως ερχόταν ο Αντρέας. Αναμένουμε εξελίξεις σοκ, κυρίες και κύριοι μου, σε αυτό το θέμα και περνάμε σε κάτι άλλο. Next. Τι κοινό έχει το next, please, και η Οδό Ζαρίφη. Αλήθεια. Πίσω από τις λέξεις ποιος κρύβεται. Φυσικά, ο Αλέξης. Διότι όσο δίνεις, παίρνεις, θα ξέρετε, σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, εγώ το θέλω πιο εδώ, αυτό πειράζει. Α, όχι, δεν πρέπει, συγγνώμη, Αλέξη, συγγνώμη. Έλα λίγο κοντά μου. Τι έχεις πάθει σήμερα. Έλα, να συζητήσουμε. Σήμερα σε έχει πιάσει ένα πράγμα. Το πιάνει αυτό. Θέλω να το δούμε λίγο αυτό. Αυτή η τελειομανία που έχεις δεν είναι πολύ ωραίο πράγμα. Δηλαδή ότι πρέπει το τραπέζι να είναι ακριβώς εκεί. Ότι ο άλλος γιατί δεν γίνει. Ναι, έχεις λίγα θέματα, έτσι. Θέλω να τα σταθείς μετά στο καμάρι να μιλήσουμε. Εντάξει. Θέλω να τα δούμε αυτά. Δεν θέλω να μείνουν έτσι αυτά. Γίνει επιτέλους εκατομμυριούχος. Για να δούμε τι θα συμβεί και σήμερα, κανείς δεν ξέρει. Και πάμε για την πρώτη μας διαγωνιζόμενη που κατάγεται από το Αγρίνιο. Όταν ήταν μικρή, έλεγε πως θα με παντρευτεί. Φοβάμαι βέβαια μην εμφανιστεί με τίποτα βέρες τώρα εδώ και. Γιατί δεν είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Γεια σου, Γρηγόρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Δεν έχεις κανένα κουτάκι, τίποτα τέτοια, ε? Αν δεν ήξερα ότι είσαι δεσμευμένος, θα μπορούσα και να το έχω. Γιατί από μικρή είναι ο ερωτάς μου. Και δεν σου κρύβω κιόλας ότι όλες σου τις συντρόφους τη ζήλευα. Εύχομαι πραγματικά, ξέρω ότι θα δυσκολευτείς να βρεις κάτι σαν και εμένα. Αλλά θέλω σε παρακαλώ να συνεχίσεις τη ζωή σου. Χωρίς εσένα, αλλά με εσένα. Θέλω να με ξεπεράσεις. Προσπαθώ, δεν ξέρω είναι ότι εύκολο. Είναι δύσκολο, αλλά άσε με στη φαντασία σου έτσι ακριβώς όπως με έχεις. Παιδιά, τι έχει γίνει με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μου ήρθαν και εμένα μηνύματα την άλλη φορά. Έχω φίλοι που θα τα παράταγε όλα. Τι έχει γίνει τέλος πάντων με αυτόν τον Γκελέπουρα. Όλες θέλετε να παντρευτείτε τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου. Νάνση μου, ένα θα σου πω. Μη γελάς καθόλου, Θοδωρή μου. Εάν χρειαστεί να κυνηγήσεις κάποια, εγώ μαζί σου, Νάνση μου. Και τώρα που θα πηγαίνει γύρω-γύρω στις επαρχίες, Νάνση, είμαστε μαζί σου. Αν και στάθηκε κύριος, δεν το συζητώ. Α, ναι, διακόπτω τις προτάσεις γάμου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, γιατί πρέπει να συνδεθώ με Green Room και Άννα Ζερδέλη. Άννα! Κατερίνα μου, χύμαρος ο Λάκης Γαβαλά σε δηλώσεις του, που θα συζητηθούν πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι κακός και λέει πάρα πολλά. Ποια όμως από όλα αυτά πειράζουν πραγματικά το Λάκη? Θα σε πείραζε περισσότερο να σε πούνε ατάλαντο ή να σε πούνε τσιγκούνι? Θα με πείραζε κανένα από τα δύο. Απλά να με πει γριά. Δεν περνάει αυτός. Α, ωραία. Ποιος θα τολμήσει να σε πει γριά εσένα, Λάκη μου? Για πες μου, σε παρακαλώ, εδώ πέρα. Που χορεύεις το φλαμέγκο πιο καλά και από τον άλλο τον Κορτέζ εκεί στην Ισπανία. Κοπανιέσαι, κάνεις, δράνεις, χτυπάς πόδια και να τα ζεμπέκικα. Και σε σηκώνουν στις εκπομπές, χορεύεις ζεμπέκικο και τρίζει γη. Ποιος θα τολμήσει? Σ' αγαπάμε, Λάκη, και κανείς δεν θα τολμήσει να πει κάτι τέτοιο. Ατάλαντο και τσιγκούνι, δε? Με την καμία. Ατάλαντο και ευνόητους λόγους. Τσιγκούνι, τα ξέρεις και από μόνος σου, τα πλήρωσες ο ίδιος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. We all vote for Lakis. Είδηση σοκ, κυρίες και κύριοι, στο αντιδελτίο. Ο Στέλιος ο Δρουμαλιάς παίρνει θέση για το μονόπετρο της Δέσποινας Βανδύ από το Βασίλη Μπισμπίκη και αποφασίζει να επισκεφτεί οφθαλμίατρο. Τι εννοώ, δες. Φορούσε μονόπετρο η Δέσποινα Βανδύ. Η Δέσποινα Βανδύ φορούσε μονόπετρο. Πώς σκηνή την ήσουν, δεν το πρόσεξες. Εγώ. Τα κιάλια δεν τα πήρες, Στέλιο. Παιδιά, η Δέσποινα Βανδύ, σε ποια σκηνή ήμουν εγώ? Τι λέτε, ρε παιδιά. Στέλιο μου, δώσε λίγο πανσέλινο. Τούρλα σαν την πανσέλινο στο χέρι, δεν το είδες, Στέλιο μου? Τέλος πάντων, να τοποθετηθεί ο επάνω όροφος. Θα μας απαντήσετε επιτέλους, Θεέ, για το αν είναι μονόπετρο ή όχι. 85... Δεν είναι μονόπετρο, είναι πιο πολύ από μονόπετρο. Τι είναι το πιο πολύ από το...
Καινούργια κατηγορία και έκτακτο στο έκτακτο. Δεν είναι μονόπετρο, είναι βερομονόπετρο, κυρίες και κύριοι. Της Δέσποινας Βανδύ. Νομίζω ότι το καλοκαίρι θα έχουμε περισσότερες απαντήσεις πάνω σε αυτό. Εγώ δεν ξέρω, φήμες λένε. Του χρόνου λένε οι άλλες φήμες. Ας παρκάρουν όμως οι φήμες, να ξέρουμε κι εμείς πού να στείλουμε και πότε. Ας μη συγχύζομαι, γιατί οι ειδήσεις που ακολουθούν πραγματικά θέλουν την δημοσιογραφική μου ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι μου. Σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, η εκπομπή Happy Day άνοιξε τη χρονοκάψουλα του παλιού καλού ορθόδοξου φλερτ και χωρισμού. Για πάμε να θυμηθούμε στιγμές vintage. Κάποτε, πριν 30 χρόνια, όταν χώριζες και ήθελες να πικάρεις τον άλλον. Το λέει και στους φίλους. Τον τρόπο, το λέει και στους φίλους και στους γνωστούς. Πέστε ότι βγήκα. Τώρα δεν χρειάζεται. Ότι περνάω την καλύτερη μου φάση. Το χρειάζεσαι στο Insta. Ή περίμενες να τον συναντήσεις κάπου, έβγαινε στα μαγαζιά για να σε δει ότι είσαι έξω και είσαι καλά. Και είσαι καλά. Χρειάζεται. Κάνατε τέτοια καραγκιουζιλίκη. Τι να κάνετε. Γιατί. Σιγά. Εσείς δεν τα κάνετε. Εσύ υπεράνω δεν έκανες τίποτα. Τέτοια όχι. Πρόσεξε που μας προκαλεί. Συνήθως μετά από χωρισμό έκανα ταξίδι. Α, ορίστε. Ορίστε. Για να περάσει καλά. Ταξίδι όμως όχι με χαϊλή και εστιατόρια, κλαμπ, μπουζούκια και τέτοια. Πού πήγαινες, στους Μορμόνους. Ναι, πήγαινε στους μοναχούς στη Μογγολία. Να δω τον Κώστα Φραγκολιά στους Μορμόνους και στους Άμις και να τρελαθώ. Τι να σου πω, τι να μου να σου πω εγώ κάτι. Εγώ έχω φίλοι που ντυνότανε, φτιαχνότανε ίσα για να βγάλει το story και που ετοιμάζομαι εγώ να πάω σήμερα να τη δει ο άλλος που ήταν χωρισμένη και μετά ξεβαφόταν, έβαζε την πιτζάμα Μίκη και έπεφτε και ξέρω, κοιμότανε. Αν χρειαστεί, αυτά θα κάνουμε. Επίσης, μην νομίζετε, ένα σχήμα έχει η Κατηνιά. Δηλαδή, όλοι τις ίδιες Κατηνιές κάνουμε. Είτε είμαστε παρουσιαστές, είτε είμαστε παράβολα, το ίδιο πράγμα θα κάνουμε. Μα δεν μπορώ, αγάπη μου. Διακόπτω τα πάντα. Φλερτ, χωρισμούς και πικαρίσματα, γιατί στο Green Room ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θα σπάσει τη σιωπή του. Δημήτρη μου! Κατερίνα μου, δες ή μάλλον άκουσε και παραδειγματίσου για τη Δανάη Μπάρκα με τους συνεργάτες της σήμερα. Ξεκίνησα τη Happy Day τους αλλιώς. Πάμε να δούμε το βίντεο NLP. Παρακαλώ, παιδιά, λίγο ήσυχα. Θέλουμε λίγο αυτοσυγκέντρωση. Εντάξει, δεν είναι απλό αυτό που κάνουμε. Δανάη, συγκεντρώσου. Είμαι πολύ χαρούμενη. Μπράβο σου. Εσύ τώρα. Άρα, πρέπει να το πεις. Είμαι πολύ χαρούμενη. Σήμερα θα είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Σήμερα θα είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Χαμογέλα. Σήμερα θα είναι μια μέρα γεμάτη χαρά. Σήμερα θα είναι μια μέρα γεμάτη χαρά. Θα σήμερα θα συμβούν πολύ ωραία πράγματα. Θα είμαι χαρούμενος όλη τη μέρα. Κάνε λίγο πιο εκεί γιατί με πνίγει η αισιοδοξία. Πού να το κάνουμε αυτό, αγάπη μου, ολόκληρο Τευτέρι του Σάρκωτου. Ένα αξίζω. Ελάτε εδώ να πούμε τα λόγια. Ελάτε, Σπύρο και εσείς, πρόεδρε, να είστε έτοιμοι αν χρειαστεί. Όλοι πρέπει να είμαστε. Μπορεί να πρέπει να τρέξουμε προς άλλες θέσεις. Ελάτε εδώ. Πάρτε θέση, θέλει αυτοσυγκέντρωση αυτό. Θέλει αυτοσυγκέντρωση. Πάμε τα χέρια ανοιχτά προς τον ουρανό. Α, τι θα κάνουμε διαλογισμό. Είμαι. Όμορφος, όμορφη και δημοφιλής. Όμορφη δημοφιλής, ρε. Εσείς όμορφος, εγώ όμορφη. Ένα καθήτου, ένα manifestation δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε. Όμορφα και δημοφιλή. Όμορφα και δημοφιλή. Κάνουμε φίλους όπου και αν πάμε. Κάνουμε φίλους όπου και αν πάμε. Κάτσε, εγώ τα λέω, ρε, Σιάννα, μίλα. Είπα, αξίζω τα καλύτερα στη ζωή. Νάτι, από δική της πρωτοβουλία. Αύριο θα έχουμε τα καλύτερα νούμερα σε τζιν και HGB. Αύριο θα είμαστε εμείς τα νούμερα. Τα καλύτερα νούμερα σε τζιν και HGB. HGB. Γι' αυτό δεν πάει καλά το πράγμα. SLGAPO. Καλά λέει. Ένα καθήκον. Κάντε δύο πρόβες, ούτε την HGB δεν μπορούμε να την πούμε και περιμένουμε μετά. HGB. Το είπα απ' έξω. Τέλος πάντων. Κυρίες και κύριοι μου, αφήνουμε τα manifestation γιατί τα είδαμε τα χαΐρια μας και νέα προσθήκη στο GOK, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά τα φώτα πορείας και ο Μίχλης, σας παρουσιάζουμε αποκλειστικά και τα φώτα δημοσιότητας. Ναι. Φυσικά και ήδη είδε το φως μέσα από τη συχνότητα του ανοιχτού μας καναλιού. Είσαι εσύ, Χριστιανά. Αρκετά εγχωμένη. Είσαι εγχωμένη. Όλοι εγχωμένοι είναι όταν έρχονται. Και είναι και λογικό και νορμάλ είναι.
Ναι. Είσαι πολύ όμορφο κορίτσι. Είναι και τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι. Mm. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα τα φώτα της δημοσιότητας, αυτά κάποτε υπήρχαν. Ναι. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι? Αναβίσιβα. Ναι. Τα Σεντόνια. Να πούμε. Έλα! Έτσι! Έλα από εδώ, παρακαλώ, περάστε. Αυτό είναι, είδες πως ανέβηκε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έτσι φεύγει το άγχος, παιδιά. Αφού την είδα την κοπέλα. Αυτό είναι. Πώς έφυγε, να πούμε, το άγχος. Παιδιά μου, μου θυμίζει κάτι θείες που πάω σε κάτι γάμους που σου λέει δεν θέλω να σηκωθώ, δεν θέλω να σηκωθώ και με το που σηκώνεται δώσε λίγο το τσιφτετέλι. Όπως είναι καθιστή, είναι τα φώτα, δεν μπορώ και... Και σπάει και μετράει και κάνει και ράνει και ράνει και κάνει. Και όπως είχε πει και μία παλιά γνώριμη, θέλω να γίνω διάσημη, θέλω να βγάζω φωτόγραφα. Φουλ στα φωτόγραφα. Τελικά η κοπέλα λέξη μου στα φώτα της δημοσιότητας δεν κόλλωσε από τη είδα. Τα συνήθισε. Αλλοί από εμάς που δεν μπορούμε να συνηθίσουμε ούτε τα φώτα πορείας. Κυρίες και κύριοι μου, επιτέλους μια ευχάριστη είδηση. Έτσι να σπάσουμε το κατεστημένο. Επέστρεψε, επέστρεψε, επέστρεψε. Η Μαρίνα Παμ είναι και επίσημα πίσω στο πασίγνωστο Music Bar Σκορπιός, κάτω από τις φτερούγες της Μαρίας Ιορδάνοβα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπουμε μετά από όσα υπόθηκαν μαζί. Ευχαριστούμε. Είμαστε εκπλήξεις. Όλα εκπλήξεις. Όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Δεν κάναμε και κάτι τραγικό. Αγκαπηθήκαμε, τι να πω. Έτσι είναι. Να παντρευτούμε αυτά, να ησυχάσουμε. Τι σου είπε η Μαρίνα που ανατράπηκαν όλα? Μα δεν έχει γίνει κάτι τραγικό, ρε παιδιά. Μια βασταρία μικρή. Και εντάξει, τα βρήκαμε. Η κοπέλα ήταν λίγο να ξεκουραστεί. Σου δίνω, λέει, όλα τα λεφτά μου. Έλα εδώ. Λένε ότι μοιάζουμε. Μερικοί μας μπερδεύουν. Μοιραστήκατε και τον ίδιο άντρα. Έχετε κοινά. Δεν λίγο. Η Μαρία δεν ήταν ποτέ με τον άντρα που ήταν γνωστή. Θα γίνει τώρα τσοκωμός. Εγώ δεν το ξέρω άντρα της Μαρίας. Όχι. Κάτι μικρό. Ξέρει, αλλά εντάξει. Δεν. Φιλικά. Σκορπιός, ηλία σένα. Στο Σκορπιός θα καταλήξω, με 360 πως θα ζήσω. Παμ, 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 παμ. Absolut Gordon Martini. Ένα ξέρω, κυρία μου και κυρία μου. Καταρχάς, αν μπορούσα θα χωνόμουν εδώ μέσα. Τελικά, ποιον άντρα ήταν η καθεμία, δεν θέλω να ξέρω. Με τούτα και με εκείνα, μαρκετίστηκα να το δεις δηλαδή. Όλες οι διαφημιστικές έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τι γίνεται με το Σκορπιός? Πάντως τα κορίτσια τα βρήκανε γιατί είχαν υποθεί πολλά, γιατί σου λέει είναι παλιές. Αυτό εγώ που κατάλαβα ότι ήταν η βασική κόντρα είναι ποια είναι η μαμά του Παμ. Γιατί είπε η Μαρία, με τη Μαρία να μαζί κάναμε, πάμε να κάνουμε το μαγαζί. Και λένε και οι δύο μαζί, Παμ, Παμ. Ποια είπε όμως το πρώτο Παμ? Πολύ σύντομα θα απαντήσουμε και σε αυτή την ερώτηση. Ποια ήταν το πρώτο Παμ του Σκορπιού? Σε άλλα νέα... Τηλεοπτικός πυρετός έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα για την καλοκαιρινή εκπομπή του Open. Οχοχοχ, ανοίξτε πόρτες. Οι νέοι παρουσιαστές προετοιμάζονται όπου σταθούν και όπου βρεθούν. Η κάμερα του αντιδελτίου μας τρούποσε και αποκλειστικά εδώ στην Οδό Ζαρύφη σας παρουσιάζουμε τα πρώτα πλάνα. Πες μας κι άλλα, νομίζω κάτι και για παρουσιάστρια πρωινού. Κι άλλα. Καλά θα το πήγαινε σε πρωινό, Θα παιδιά πες καλημέρα σας. Καλημέρα σας, πώς είστε? Πώς καλώς ήρθατε εδώ στο πρωινό μας. Καλώς ήρθατε εδώ στο Just the Two of Us. Ορίστε, μια χαρά. Σε αυτό το πάρτι. Τέλεια, τι τσακπινιά είναι έτοιμη να τη βγάλουμε. Κάτι σου έρχεται να ξέρεις, αν δεν το ξέρεις να το πούμε. Θα κάνετε εκπομπή στο Open το καλοκαίρι. Ο Νίκος Κοκλώνης είπε ότι σας σκέφτεται σαν δίδυμο. Αφού μας σκέφτεται, ας έρθει να μιλήσουμε. Η παρουσία σας ενδιαφέρει πάντα. Παλιά φοβόμουν λίγο τις κάμερες. Τώρα το διασκεδάζω πάρα πολύ και φαίνεται, πιστεύω. Που γουστάρω. Επειδή πέρσι το καλοκαιρινό του Open το παρουσίαζε ο Τριαντάφυλλος με τη Μαριάντα και τη Φελίσια. Φέτος παρουσιάζει το Γαρίφαλο. Σαν τα δικά μας ήρθαν και από την Ταϊλάνδη. Σύεται, κυρίες και κύριοι μου, η Ταϊλάνδη από ένα απίστευτο σεξουαλικό σκάνδαλο.
Πρωταγωνίστρια, μία πολιτικός και ένας 24χρονος βουδιστής μοναχός. Έλα, Παναγία μου. Η αρχή του σεξουαλικού σκανδάλου στην Ταϊλάνδη έγινε όταν ο σύζυγος της πολιτικού έπιασε στα πράσα τη γυναίκα του να ερωτοτροπεί στο κρεβάτι με τον νεαρό μοναχό, τον οποίο μάλιστα το ζευγάρι είχε υιοθετήσει. Η στιγμή καταγράφηκε και από την κάμερα του κινητού του συζύγου και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να τη δείξουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς αξίζει τον κόπο. Λίγα πράγματα. Αλήθεια. Πήγες εδιψού αναφέρουν πως αυτή την ώρα η πολιτικός αλλάζει το όνομά της σε Sugar Mommy για να αποφύγει την έκθεση και το σκάνδαλο. Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό του 24χρονου. Όντως, έχω το κινητό του. Χαμένα τα έχουν κι αυτοί. Στη Βρετανία τα έχασαν αστυνομικοί όταν μπέρδεψαν το κελάι της με ενός πουλιού με τον ήχο της σιρήνας περιπολικού. Μάλιστα δήλωσαν ήταν τόσο ακριβές που αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι οι σιρήνες μας ήταν ελαττωματικές. Πάμε να δούμε το βίντεο ξεπατικοτούρα. Φήμες θέλουν αυτή την ώρα το πουλί να ανακρίνεται στο αστυνομικό τμήμα και να κάνει ήχους ταξί για σπάσιμο. Ατμός από βιβάτζι, ο 3 στις 10. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τίνο Κάβουρα στην το ζουμί του. Η συντομότερη και ακριβότερη εμπορική πτήση στον κόσμο διαρκεί υπό ευνοϊκές συνθήκες μόλις 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα. Μην πάει αλλού το μυαλό σας, μιλάμε όντως για πτήση και μάλιστα έχει καταγραφεί στο βιβλίο Guinness και πραγματοποιείται μεταξύ των νησιών Papa Westray και Westray. Δηλαδή, από το Papa Westray πας στο Westray, καλύπτοντας απόσταση μόλις 2,7 χιλιόμετρων. Εμείς έχουμε μαζί μας τον πιλότο που πραγματοποιεί καθημερινά αυτό το δρομολόγιο για να μας μιλήσει για όλα όσα πεθαίνουμε να μάθουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα σας. Πείτε μας, πιλότε, όντως ο χρόνος σας είναι 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα? Εξαρτάται από πολλά. Κυρίως με ποιον μοιράζεις το τιμόνι. Άρα μας λέτε ότι στη διάρκεια παίζει ρόλο και ο άνθρωπος που είστε μαζί στο πιλωτήριο. Φυσικά. Δεν γίνεται να παλεύεις μόνος σου. Θεωρείτε πως αξίζει τον κόπο να ανέβει κανείς για 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα στο αεροπλάνο? Αν είστε από αυτούς που θεωρούν και έχουν ως στόχο τον προορισμό, ναι. Αν είστε όμως από αυτούς που στέκονται στο ταξίδι, όχι. Εσείς είστε δηλαδή ικανοποιημένος από το συγκεκριμένο χρόνο? Ναι, ειδικά αν το κάνω 5 με 6 φορές την ημέρα. Α, έχετε σκεφτεί ποτέ αντί να κάνετε πολλές μικρές πτήσεις να κάνετε μια μεγάλη? Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι πως όταν φτάνουμε όλοι μαζί στον προορισμό, βλέπω πολλά χαμόγελα. Όσο πιο πολύ η χαμογελαστή, τόσο πιο περήφανος ο πιλότος. Α, καταλάβαμε, πιλότε, αρκετά. Σας ευχαριστώ, πιλότε. Αυτά δεν είναι ωραία να γίνονται ούτε στις πτήσεις. 1-14. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με θεάθη μαζί με τη μητέρα της Κέιτ Μίτλετον, την Κάρολ Μίτλετον, σε γνωστή pub. Σίγουρα πρόκειται για μια έξοδο που μας γεννά ερωτήματα. Τι έχει συμβεί? Και συναντήθηκε ο πρίγκιπας της Ουαλίας με την Κάρολ Μίτλετον. Εμείς συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Μάνεση, που βρίσκεται έξω από την pub για να μας απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Δημήτρη. Κατερίνα, καλησπέρα. Βρίσκομαι έξω από την ΠΑΠ που γέννησε πολλές ερωτήσεις για την μη αναμενόμενη συνάντηση του Βίλιαμ με την πεθερά. Κάποιοι λένε πως βρέθηκαν για να συζητήσουν για την κατάσταση υγείας της Κέιτ. Εμείς όμως δεν μείναμε εκεί. Βουτήξαμε στα άδυτα του βρετανικού ρεπορτάζ και ανακαλύψαμε ότι συζητήθηκαν δύο θέματα ανάμεσα σε γαμπρό και πεθερά. Το πρώτο ήταν ότι ο Βίλιαμ ζητά από την πεθερά να έρθει να μείνει στο παλάτι γιατί φοβάται την Καμίλα για την Κέιτ. Μάλιστα της έδωσε κινίνο, αλλά είπε όχι, δεν πήρε. Ευτυχώς. Το δεύτερο θέμα ήταν η πεθερά Κάρολ να ζητά από τον γαμπρό της να γίνει και αυτός AI ώστε να ταιριάζει με την κόρη της. Κατερίνα. Θέματα καυτά για τη βασιλική οικογένεια. Δημήτρη, ήσουν για άλλη μία φορά καταπέλτης. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα και συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, και από τις ειδήσεις γροθιά από τον κόσμο, περνάμε κατευθείαν στο Green Room και στην Άννα Ζυρδέλη για είδηση σοκ. Άννα! Κατερίνα μου, νέα έρευνα αποδεικνύει πως η αντρική κολόνια δεν φοριέται ποτέ μόνο από έναν. Αλήθεια, μέσα στα σεντόνια μυρίζει ακόμα. Ποιανού η κολόνια? Η ανδρική κολόνια είναι γραμμένη το 1940 στην κατοχή. Τι εννοείς τώρα? Είναι πάρα πολύ παλιό τραγούδι. Το κάνανε επιτυχία DJs, έτσι. Βέβαια. Εγώ δεν ήξερα ότι είχε γίνει επιτυχία. Κάποια στιγμή το 2010 μου λέει ένας φίλος μου που έρχεται και με ακούει, μου λέει: Καλά, δεν λες την ανδρική κολόνια? Λέω: Όχι. Γιατί να την πω? Δεν την ξέρει κανένας.
Μου λέει, τι εννοείς? Λέω, γιατί είναι γνωστό. Να σου πω, το ξέρεις ότι είναι δεύτερη εκτέλεση η δική σου. Η Αντρική Κολόνια πρώτο τραγουδήθηκε το 1991. Ναι. Από το Βαγγέλη Σπανακάκη. Και τι έλεγε στο Αντρική? Λάκα κάνει. Άκου να δει. Η εκπομπή των αποκαλύψεων. Εγώ δεν θα αποκαλύψω τίποτε. Τίποτε. Αν και τώρα έχει, είναι τόσο έξαλλη μαζί μου που είναι έτοιμη να πει όλα μου τα ερωτικά μυστικά που τα ξέρω απ' έξω. Άρα το μόνο που μας μένει να αποκαλυφθεί για αυτό το τραγούδι είναι για ποιον γράφτηκε. Και εκεί κόψανε την Ελικοκίνου που πήγε να μας πει και για ποιον γράφτηκε η Ανδρική Κολόνια. Πολύ σημαντικό πράγμα η Κολόνια, παιδιά. Και τώρα που οι καιροί έχουν αρχίσει και ζεσταίνουν, μην την ξεχνάμε, αφού έχουμε κάνει πρώτα μπάνιο. Μην μας έρθει η απόπληξη εντελώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βογκάνε εδώ στο πλατό και έχουν τα δίκια τους. Περνάω όμως σε άλλη μια αποκαλυπτική είδηση. Γιατί η Μελίνα Σλανίδου, κυρίες και κύριοι, σπάει τη σιωπή της και μοιράζεται μια ιστορία που δεν μπορεί να ξεχάσει. Ακόμα ένα μοίρασμα που τα έκανε όλα τούμπα. Ήρθε η ώρα μου να βγω, έχει βγει η Γλυκέρη, έχουμε βγει όλοι μαζί, τέλος πάντων, έρχεται και η ώρα μου να βγω. Βγαίνω λοιπόν με φούρια, ας πούμε, γεια σας, καλησπέρα, πάω και φεύγω, σφαίρα. Όχι, δεν κατάλαβες. Γλίστρησα από τα λουλούδια, γιατί εκεί είχαμε λουλούδια. Γλιστράω, πέφτω κάτω και όπως πέφτω, κάνω μια πολύ ωραία πόσα και λέω, καλησπέρα σας, πες μου για Θεό. Αχ, Μελινάκι μου, Μελινάκι μου. Σε όλους έχει τύχει αυτή η τούμπα που μετά παίρνουμε πόζα. Τάχα μου ότι το κάναμε επίτηδες. Τρως τη σαβούρδα και μετά κάθεσαι κάπως έτσι και λες, μου έχει τύχει και εμένα σε μπουζούκια που είχα πάει μικρή, σε χώρο Εσπερίδα που με πήγαν οι γονείς μου και βρέθηκε γνωστός τραγουδιστής με το κεφάλι κάτω από την καρέκλα μου και μου τραγούδαγε όλο το. Όχι όλο το βράδυ, το μισό τραγούδι τον είχα έτσι. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι το λουλούδι στο μπουζούκι φωνικό, εγώ το έχω πει. Τα ρίχνετε, ανεβαίνουν οι άλλες με τις τακούνες, γίνεται η σαβούρδα νόμος μετά. Αφήνω όμως τα λουλούδια, τα μπουζούκια και τις αποκαλύψεις, γιατί είναι η ώρα να κάνουμε μία βουτιά. Μία βουτιά στον χρόνο, είχαμε το Σουκού, με την Μαρία Καβογιάννη να μας γυρνάει στο καθόλου μακρινό 1996. Το είδαμε, το ζήσαμε και we survive. Εμείς περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Ζάχαρη, με τον Δημήτρη Μέλη. Δημήτρη μου, η μπάλα σε εσένα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και μαζί θα δούμε την αθλητική σας ενημέρωση. Θα ξεκινήσουμε με τον Στέφανο Τσιτσιπά που μετά το 2021 κατέκτησε για ακόμη μια φορά το Μόντε Κάρλο και όχι μόνο αυτό, πήρε έπαθλο 920.000 ευρώ στα ταμεία του. Συγχαρητήρια Στέφανο για την πρώτη θέση, συγχαρητήρια και για το έπαθλο. Συνεχίζουμε την αθλητική σας ενημέρωση και πάμε στον θαυμαστό κόσμο του NBA. Μία φτερούγα Κοτόπουλου ήταν η αφορμή να διακοπεί αγώνας NBA. Πάμε να δούμε το βίντεο και να ξεκαρδιστούμε από τα γέλια. Williamson's got it. Pelicans hold on. Driving into Murray. Somebody's thrown something on the floor. 46 seconds to go and a whistle blew. It's a chicken wing. Why would someone throw something that good out on the floor? Συνεχίζουμε στο NBA και πιο συγκεκριμένα στη Ραδμίλα Λόλ. Η συγκεκριμένη τραγουδίστρια σοπράνο, ή μάλλον σχεδιάστρια, παίρνει φανέλες παικτών του NBA και φτιάχνει τρομερά φορέματα. Πάμε να δούμε τις φωτογραφίες που ακολουθούν και από μένα καλό σας μεσημέρι. Ακόμα μία φορά που έκανε τους προσαγωγούς μας να τεντώσουν και τον υδρότα να κυλήσει το λαιμό μας. Σε ευχαριστούμε. Η ώρα του καιρού έφτασε και μαζί μας, λέμε τώρα, έχουμε τη Διονυσία Τσούζη.
Η αποκλειστική μετέωρος λόγος του αντιδελτίου μας είναι εδώ για να μας ενημερώσει. Αλήθεια, Διονυσία. Τι λένε σήμερα τα μερομήνια? Κατερίνα μου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται κορύφωση της ζέστης. Με θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ από αύριο Τρίτη, νέο κύμα αφρικανικής σκόνης μαζί με βροχές που θα κάνει την εμφάνισή του στη χώρα. Άρα έρχεται λασποβροχή. Θα βρέξει σκόνη. Άρα λασποβροχή. Έτσι κι αν είναι, έτσι κι αν νομίζετε. Πυραντέλο. Ναι. Φύγε τώρα πριν σε φύγω εγώ. Ζαρίφη. Α, το πιασα. Γεια σας. Γεια! Ακόμα ένα αντιδελτίο έφτασε στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται εκπλήξεις στην Οδό Ζαρίφη και δεν πρέπει να τις χάσεις. Πότε? Μετά τις διαφημίσεις, καλά. Έλα, πάμε και ερχόμαστε. Παμ. Σημαντικά σας τα είπαμε ότι την Παρασκευή κληρώνουμε 500 ευρώ μετρητά από την αγαπημένη μας Βιοκαρπέτ και μπείτε στο βιοκαρπέτ.gr για να δείτε την υπηρεσία καθαρισμού και φύλαξης χαλιών Βιοκαρπέτ Carpet Cleaning. Cleaning. Καλά το λέω. Καλά το λέω, το Proficiency δούλεψε. Λοιπόν, Βιοκαρπέτ, τα ξέρετε όλα, είναι αγαπημένη μας εταιρεία και μας δίνει 500 ευρώ μετρητά, τα οποία θα τα κληρώσουμε την Παρασκευή. Οπότε ξεκινήστε τώρα μηνύματα και κλήσεις. Ζήτα αλφα κενό όνομα τεπώνυμο στο 14800 ή τηλεφωνήστε και αφήστε τα στοιχεία σας στο 14800. Και τώρα, κυρίες και κύριοι μου, μαζί με την αναγγελία αυτή η μεγάλη έκπληξη. Η γιαγιά Νούλα συνάντησε τη Μαρίνα Σάτι στην πρώτη της συνέντευξη πριν φύγει για την Eurovision. Η γιαγιά Νούλα λοιπόν με τη Μαρίνα Σάτι σε μια πολύ ανθρώπινη κουβέντα ρωτάει όλα αυτά που θέλετε να μάθετε. Αποκλειστικά εδώ για την Οδό Ζαρίφη. Παρακαλώ. Μαρίνα μου, καλησπέρα. Είμαι η γιαγιά Νούλα, έρχομαι από την εκπομπή της Κατερίνας της Ζαρίφη. Γεια σας, γιαγιά Νούλα. Γεια σας, κυρία Κατερίνα Ζαρίφη. Τι προσδοκίες έχεις από τη συμμετοχή σου στη Eurovision φέτος? Τι? Είμαι καλή. Είμαι. Λοιπόν, θα ήθελα να ανεβούμε στη σκηνή για να τα σπάσουμε. Και να πάρουμε και μια γεύση από Ελλάδα οι ξένοι όσοι δεν ξέρουν. Αλλά και να μας θεωρήσουν και relevant, ανταγωνιστικούς με την καλή έννοια. Βεβαίως. Και να πούνε, τι μας φέρανε αυτοί από την Ελλάδα. Εσύ, αγάπη μου, έχεις μιλήσει με κάποιον άλλον εκπρόσωπο από κάποια άλλη χώρα? Έχουμε μιλήσει με τη Σίλια από την Κύπρο. Σίλια Καψής. Έχουμε μιλήσει με την κοπέλα από τη Σλοβενία, με τον Ελβετό. Έχεις δει και όλα τα σχόλια, και τα θετικά και τα αρνητικά? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι... Κοιτάξτε. Μην σας μιλάει και στον ελληνικό. Έχω και την τέταρτη την ηλικία. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν... τίποτα δεν είναι για να αρέσει σε όλους. Πόσο μάλλον αυτό το τραγούδι που είναι έτσι και κάπως... ιδιαίτερο. I'm gonna do it my way. Αν δεν πήγαινες με το Ζάρι, υπήρχε κάποιο άλλο τραγούδι στη δισκογραφία σου που θα πήγαινες, κάποιο άλλο τραγούδι από τα δικά σου? Από πριν σκεφτόμουν ότι αν πήγαινα με κάτι χορευτικό, θα ήθελα να είναι κάτι σαν, ας πούμε, τη Μάντισα και το Τουκουτού μαζί, κάπως έτσι. Δεν ξέρω, εγώ είμαι, να πω την αλήθεια, πάρα πολύ ευχαριστημένη και από το τραγούδι και από αυτό που θα κάνουμε πάνω στη σκηνή και από... το γενικότερο, το μεγάλο αποτύπωμα, ας πούμε, που είχε το βίντεο κλιπ. Δηλαδή, ότι ήταν κάτι με ενέργεια, με χιούμορ. Ναι, σίγουρα χιούμορ. Ναι. Κάτι το οποίο δείχνει και το πιο urban culture και την Αθήνα, ας πούμε, την πόλη που μένω εγώ. Τα υπόλοιπα τραγούδια του διαγωνισμού, τα έχεις ακούσει? Μ' αρέσει πάρα πολύ το ρεφρέν της Ουκρανίας. Θα ήθελα να το έχω γράψει εγώ αυτό. Το έχω ζηλέψει, αλήθεια, αυτή τη μελωδία την έχω ζηλέψει. Θα ήθελα να πάμε καλά. Πιστεύω έτσι όπως το έχουμε στήσει και όπως το έχουμε ετοιμάσει, πιστεύω θα το καταφέρουμε. Και εμείς αυτό πιστεύουμε. Στις 29 λοιπόν του Απρίλη που θα κάνεις την πρόβα. Σωστά τα λέω? 29 Απρίλη δεν είναι? Μάλλον. Α, είναι καλή ρεπόρτερ. Πιστεύεις θα γίνουμε talk of the town? Θα το ήθελα, ελπίζω. Θα αφιέρωνες κάπου αυτή σου την εμφάνιση? Για μένα σημασία έχει ότι θα την αφιερώσεις κάπου την εμφάνιση αυτή και αυτό έχει σημασία. Έτσι, μια σκέψη που σου έρχεται στο μυαλό πριν βγεις στη σκηνή, κάποια σκέψη.
τίποτα, να είμαι στο παρόν, να μην σκέφτομαι άλλα πράγματα, να συγκεντρωθώ σε αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Έχεις κάποιο γούρι που θα πάρεις μαζί σου? Έχω ένα ματάκι που μου έχει πάρει δώρο ένας φίλος μου. Ναι. Και τώρα εδώ τα παιδιά μου πήραν και δώρο ένα ζαράκι μικρό. Α, έξι, το έξι να πες, δύο ζάρια από έξι. Εγώ θα ήθελα να πάρεις μαζί σου και αυτό εδώ, είναι δώρο από τη γιαγιά τη Λούλα. Επειδή όλοι οι φίλοι μου ξέρουν ότι είμαι πολύ επιρρεπή στα πατατάκια και στις σοκολάτες, μου έφεραν αυτά. Για καλή τύχη. Πάρα πολύ. Λογικά θα τα φάω πριν τελειώσει η σημερινή μέρα. Εννοείται, και να ξέρεις, στις 11 του μήνα θα έρθω εκεί, θα σου φέρω κι άλλα. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάμε... Γιαννούλα. Κι όλα αλλάζω γύρω μου απότομα. Καλή επιτυχία στη Μαρίνα! Θα σκίσει! Τι γλυκό πλάσμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Για μένα αυτός ο λιγμός και αυτό το ναι σήμαινε πολλά. Καταλάβαμε όλοι πόσο συναισθηματικά φορτισμένη είναι η Μαρίνα. Και θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσαμε να έχουμε για την Eurovision. Δεν το συζητάμε. Και το τραγούδι είναι πάρα πολύ καλό. Και αφού είναι ευχαριστημένη και το σκηνικό κομμάτι και το από το τραγούδι, θα πάμε σίγουρα και καλά. Θέλανε χρόνια, παιδιά, τη Μαρίνα Σάτι, κακά τα ψέματα. Και οι Eurofans ειδικά την περιμένανε και ήταν to the point. Γιατί τι λέτε, εδώ Ισπανός κόβει βόλτες στην Ελλάδα και ψάχνει να τη βρει ο Eurofan. Γίνεται τέλεια. Αλήθεια, λες. Θεέ, μόνο μία ερώτηση μάθαμε τίποτα για την εμφάνιση. Δεν θα μας τα πεις όμως. Α, τα ξέρουμε τα πάντα. Το γνωστό αρκουδάκι από την Κίνα, το ασπρόμαυρο, τα πάντα. Γιατί δεν μας λέει τίποτα. Λοιπόν, δεν πειράζει, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ξέρουμε ότι με αυτό το team θα σκίσει. Και τώρα, είστε νονοί. Ναι, 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 το Μιχαλάκι μου έχω εγώ. Όχι, δεν έχω. Δεν έχεις βαφτίσει? Δεν έχω βαφτίσει. Εγώ έχω βαφτίσει. Έχεις βαφτίσει το Μιχαλάκι? Λοιπόν, με αυτά που θα σας δείξω σήμερα, νομίζω ότι πραγματικά θα ξετρελαθείτε. Λοιπόν, μαζί μας, κυρίες και κύριοι μου, η αγαπημένη MyEcona, το myecona.gr, που φέτος, νονέ, νονά, έχει όχι απλά λύσει τα χέρια σου, θα σε κάνει πραγματικά τον πιο περήφανο νονό, νονά, με το που δεις τις αντιδράσεις από το βαφτιστήρι. Τα δώρα που έχει φέρει, παιδιά, και γενικότερα αυτά που μπορείτε να πάρετε στα βαφτιστήρια σας, είναι καταπληκτικά. Τα βλέπετε. Μιλάμε για μοναδικές premium λαμπάδες με το όνομα του παιδιού. Εδώ βλέπω, ας πούμε, πρόχειρα. Νάτος, ο Δημητράκης. Έτοιμος ο Δημήτρης να φύγει για την Ανάσταση. Δεν είχα νονά. Θα σας πάρω. Έχουμε Κωνσταντίνο, έχουμε Σοφία. Γενικότερα όλα τα ονόματα από τα βαφτιστήρια σας για να έχουν τη δική τους προσωποποιημένη λαμπάδα, premium λαμπάδα, καταπληκτική σε άσπρο ροζ και σε άσπρο γαλάζιο. Εσείς πάρτε ό,τι θέλετε, ούτως ή άλλως για τα παιδιά είναι τα πάντα. Έχουμε λαμπάδες μαζί με υπέροχα φωτιστικά. Αυτό εμένα, παιδιά, πραγματικά στο My Icona με ξετρέλανε. Κοιτάξτε εδώ κατάσταση. Είναι απίστευτα. Κοιτάξτε. Και έχουν απίστευτα χρώματα και είναι προσωποποιημένο δώρο, έτσι. Κοίτα η Δήμητρα, κοίτα, είναι προσωποποιημένο. Κοίτα η Δήμητρα εδώ από το My Icona τι θα πάρει. Γιατί αυτό είναι κάτι που το παιδί θα ξετρελαθεί, θα του μείνει στο δωμάτιο και θα θυμάται πάντα ότι η νονά, ο νονός μου έφερε το πιο ωραίο δώρο για το Πάσχα. Και βέβαια, έχουμε λαμπάδες με προσωποποιημένα μπρελόκ, τα πολύ 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 αγαπημένα μου, θερμός, που δεν τα αποχωρίζομαι ποτέ, αυτά εδώ, τα φοβερά θερμός, τα οποία είναι πραγματικά ένα δώρο που θα μείνει, γιατί ναι μεν το δώρο που θα κάνουμε στο βαφτιστήρι μας να είναι ωραίο, να είναι, δεν το συζητώ, να κλέψει τις εντυπώσεις στο μάτι, αλλά να είναι και χρηστικό. Αυτό λοιπόν ο Νικόλας από τον Ονό και την Ονά θα το παίρνει μαζί και στο σχολείο, έχει και το αγαπημένο μου όνομα επάνω και θα έχεις εδώ το νεράκι του, τα πάντα του, τα όλα του. Και συνεχίζω, γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο αυτά. Έχουμε, εκτός από τις λαμπάδες, έχουμε και λαμπάδες τέτοιες με τα μπρελοκάκια. Βεβαίως. Και τα μπρελοκάκια, γιατί υπάρχουν και πιο μεγάλα παιδάκια. Και σου λέει, εγώ θέλω τον μπρελόκ μου, θέλω να είμαι λίγο μουράτος. Και αυτό το μπρελοκάκι, ας πούμε εδώ, είναι του Γιώργου, γιατί έχει το όνομά του πάνω. Για να μην χάνει ποτέ τα κλειδάκια και να μην φωνάζει μαμά, Γιώργο, ποια είναι τα κλειδιά σου, να το. Γιατί οι μαμάδες συνήθως φωνάζουν, Γιωργάκι μου, πού είναι τα κλειδιά σου. Να σας πω λοιπόν, ότι είδατε όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρω ότι σας έχουν εντυπωσιάσει, ότι σας έχουν ξετρελάνει. Πρέπει όμως να προλάβετε σήμερα, γιατί εκτός ότι έχει στο MyEcona δωρεάν πανελλαδική αποστολή σε όλες τις λαμπάδες, επιπλέον έχει 10% από τις ήδη χαμηλές τιμές με τον κωδικό Easter10. Easter10. Άμα δεν ξέρετε ακριβώς πώς γράφεται, θα σας το πούνε. Άσε που θα το βρεις κατευθείαν στο site. Μπες λοιπόν τώρα στο myeicona.gr, που όλοι μας λατρεύουμε, γιατί πραγματικά θα μας κάνει τους πιο ξεχωριστούς νονούς, νονές αυτό το Πάσχα. Και διάλεξε τι ακριβώς... Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο.
Κοιτάξτε ένα καταπληκτικό εδώ. Αυτό είναι φωτιστικό που βλέπετε. Το βλέπετε, Αναστασία μου. Θα στολίσει εκεί το δωμάτιο. Τα πράγματα, τα θάματα και Αλεξάνδρα μου. Θα είναι καταπληκτικό. Να σας πω επίσης ότι εκτός από τα προσωποποιημένα μπρελόκ, εκτός από τα φωτιστικά, μπορείτε να βρείτε και πολλά νέα προϊόντα μέσα στο site. Να σας πω ότι οι λαμπάδες είναι best seller, οι προσωποποιημένες. Επίσης, ότι υπάρχει premium ποιότητα προϊόντων, δηλαδή, αλήθεια σας λέω, θα εντυπωσιάσετε πραγματικά. Μοσχομυρίζουν. Εδώ βλέπω και αυτό εδώ, το φοβερό τριανταφυλάκι. Και να σας πω ότι μπορείτε να φτιάξετε ένα πακέτο βαφτιστηριού μέσα από το My Icona, ειδικά σήμερα που πρέπει να προλάβετε, γιατί έχει δωρεάν πανελλαδική αποστολή και όχι μόνο, συν 10% η τιμή κάτω από τις ήδη χαμηλές τιμές για αν γράψετε τον κωδικό Easter10. Πάω εδώ στα παραμυθάκια, γιατί υπάρχουν και παραμυθάκια εδώ. Τι νομίζετε? Γιατί αν θα πάρεις... Προσωποποιημένα παραμύθια. Βεβαίως προσωποποιημένα. Βεβαίως, γιατί παίρνεις τη λαμπάδα και γράφει νεφέλη. Παίρνεις το παγουρίνο και γράφει νεφέλη. Έλα όμως που η νεφέλη αλλάζει και τον κόσμο, γιατί θα έχει το δικό της παραμύθι νεφέλη. Έχουμε την Αναστασία που ταξιδεύει στον κόσμο, το Δημήτρη που κι αυτός αλλάζει τον κόσμο, άρα έχουμε απαιτήσεις από σένα, και τον Τάσο στην περιπέτεια της ζούγκλας. Λοιπόν, αγάπες μου, το My Icona, το οποίο έχουμε λατρέψει, myicona.gr, σας λύνει τα χέρια για φέτος το Πάσχα. Αλήθεια σας λέω, είναι καταπληκτικά. Εδώ θα σας δείξω μία λαμπάδα με φωτογραφία, διότι θέλει η Μανουλίτσα να έχει και τη φωτογραφία πάνω με τον πατερούλι. Να το. Εσείς βάλτε το δικό σας, της Νονάς. myicona.gr λοιπόν. Μπαίνετε, το site που λατρέψαμε. Ψωνίζετε, πανελλαδική αποστολή δωρεάν σήμερα, συν 10% κάτω, αν γράψετε τον κωδικό Easter10. Καλό Πάσχα σε όλους. Φιλάκια από το myicona, φιλάκια και από εδώ. Λοιπόν, φεύγουμε και σας υποσχόμαστε ότι αύριο όλη η παράνοια της ελληνικής τηλεόρασης, όχι αύριο, συγγνώμη. Ναι. Ξεκίνησε η παράνοια από σήμερα. Θα πάω στην εκπομπή. Ακούστε με. Έλα. Πιάστε εσείς στις 2 το πρόγραμμα του Open και βλέπουμε εμείς. Μήπως έρθουμε Τετάρτη στις 2. Πιάστε εσείς στα σίδη στο Open, έχει πολύ ωραία πράγματα. Bye.